Καλημέρα κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα φίλε Καρκαβάτσο. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα, να είστε καλά εσείς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, με ρωτήσατε και ή μάλλον μου είπατε όταν σας κάλεσα, γιατί δεν το πρόλαβα χθες, γιατί σε ξένησε αυτή η αναφορά περί συκοφαντίας. Απαντήστε μου δημόσια. Δέστε τώρα, σας παρακολουθούμε. Κάθε πρωί πρέπει να ακούσουμε αυτά που γίνονται και πραγματικά έτσι είναι. Εμείς λοιπόν τώρα εδώ δεν μας ξενίζει. Αφού ξέρουμε ότι όλοι τους, όλες οι κυβερνήσεις έχουν μπροστά τους ένα μηχανισμό το πώς θα σταματήσουν, θα φρενάρουν τους αγώνες της αγροφυλακίας. Όλοι όμως λένε ότι έχουμε δίκιο. Και έχουνε παραπληροφόρηση και καλοθελητές από τα μέσα. Μα πώς λένε ότι έχετε δίκιο, συγγνώμη, Μπορεί να σας δώσανε τελευταία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άσχετα με το ποιος ήταν ο υπουργός, τα 170 τα καινούργια, και έχουν πει ότι ξέρετε, αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να σας δώσουμε και κάθε μέρα κάνουμε πράγματα για σας. Και ο νέος υπουργός, ο κύριος Γιωργαντάς, είπε ότι είναι θέση του Πρωθυπουργού, είναι της κυβέρνησης να είναι κοντά σας, και σας το έχει αποδείξει ότι είναι κοντά σας. Και εσείς μιλάτε για αδιαλαξία από την άλλη και συκοφαντία. Κυρία Δουλγεράκη, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε τονίσει, τα έχουμε επισυνάψει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Το αγροτικό νοικοκυριό βιώνει τα πιο δύσκολα του και μιλάμε για καταστροφική πορεία. Έτσι, αυτό δεν το θωρούνε. Δεν μπουκώνουνε με μεγάλα κεφάλαια τους επιχειρηματικούς ομίλους αγνοώντας εμάς. Ποιος ανεβάζει το πετρέλαιο δηλαδή? Ποιος παίρνει τη ρήτρα να προσαρμογεί στη ΔΕΗ? Ποιος έχει ένα αλγά ο οποίος δεν μας αποζημιώνει, μόνο τον πληρώνουμε και από πάνω? Ποιος είναι αυτός που το κόστος παραγωγής το ανεβάζει στα μεσούρανα? Ακούστε, για να πιαστούμε από αυτό που είπατε προηγούμενα και χθες που το σχολιάσατε. Η παραπληροφόρηση και οι καλοθελητές είναι μέσα από την κυβέρνηση. Να μας σταματήσουν. Οι παραχολογίες, αυτές δηλαδή που λέμε, τα ψίχουλα. Η αστυνομία, έτσι, οι κατασταλτικές δυνάμεις είναι στους δρόμους. Και φάγαμε και ξυλιές παλιότερα. Και έρχεται τώρα και η συκοφαντία που μας ανάφερε ο Πρωθυπουργός σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, ότι είμαστε, λέει, επαγγελματίες διαδηλωτές. Δηλαδή εμείς που παράγουμε τον πλούτο, που ταΐζουμε τον ελληνικό λαό, τις οικογένειες, εμείς είμαστε επαγγελματίες ή φαμέγοι στη γη μας? Είμαστε επαγγελματίες ή δεν ανεχόμαστε να γίνουμε υποχείρια και με σκυμμένο το κεφάλι να γίνουμε κολύγοι του σύγχρονου αιώνα? Αυτές λοιπόν είναι συκοφαντίες κατά τη γνώμη μας και γι' αυτό το καταγγέλνουμε. Τι ακριβώς επαγγελματίες είσαστε? Διαδηλωτές. Μάλιστα. Είμαστε ανθρώποι δηλαδή που επάγγελμα έχουμε το πώς θα βγαίνουμε στους δρόμους. Μα αυτό το πράγμα το λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και αυτό σημαίνει για μας ότι πώς μας αντιμετωπίζει. Να είναι δηλαδή ένα δάχτυλο στη λογική ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να φροντίσουμε για την επιβίωσή μας. Μα ούτως ή άλλως... αυτό. Είναι καθαρό, το λένε όλοι, ότι η αγροτιά βασανίζεται, η αγροτιά ξεκληρίζεται. Όλα λοιπόν αυτά που συμβαίνουν, ο κύριος Πρωθυπουργός τα λέει με έναν τρόπο συκοφαντικό. Μα ούτως ή άλλως αυτά τα οποία είπατε, ναι, και το κατάλαβα γιατί με γράφετε αυτό, κύριε Καρκαβάτσο, αλλά νομίζω ότι πριν από λίγο ρωτώντας ρητορικά και κυριολεκτικά, εκεί θα έπρεπε να δοθούν οι απαντήσεις. Εσείς ανεβάζετε το κόστος παραγωγής, εσείς ανεβάζετε το κόστος από τα λοιπάσματα, εσείς ανεβάζετε το κόστος στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι όλα αυτά τα οποία σας οδηγούν στους δρόμους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν τα ανεβάζετε εσείς όλα αυτά. Άρα, καθαρό, έχουμε το δικαίωμα, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, και εκείνο που μας μένει είναι το πώς θα συνειδητοποιήσει ο μικροβιοπαλλεστής αγρότης την πορεία της διεκδίκησης. Γι' αυτό και εμείς βγαίνουμε στον κόμβο στα Πρετόρια. Είναι ένας κόμβος, κυρία Δουλγεράκη, και ξέρετε πολύ καλά, κάθε χρόνο σηματοδοτεί την αγωνία μας και είναι σημείο αναφοράς. Δεν κινδυνεύει, κυρία Δουλγεράκη, το οικονομικό σύστημα από τον κόμβο στα Πρετόρια. Είναι ένα σημείο που ενώνει ο νότιος οδικός άξονας. Εκεί μπορούμε, εκεί θα πάμε. Αυτή η κινητοποίηση των αγροτών, έτσι κι αλλιώς, είναι ειρηνική. Δεν φοβάται το οικονομικό σύστημα από εμάς. Είναι όμως σημείο αναφοράς και αγώνων. Να πάμε λοιπόν εκεί στον κόμβο και να τονίσουμε ότι μπορούμε.
Ξέρετε, κυρία Δουργεράκη, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι ένα σύνθημα κυριαρχεί μέσα στην αγροτιά. Τώρα με τα πόδια, με τα τρακτέρ, και αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυλελέρ. Είναι ένα σύνθημα που δεν το δίνει στο άσυ. Η αγροτιά πραγματικά δεινοπαθεί. Βρίσκεται στα χωράφια και δεν μπορεί να βγει όπως δυναμικά βγαίνουν πανελλαδικά οι αγρότες στην Ελλάδα. Και η κίνδυνη το πώς θα αφήσει την περιουσία του ακαλλιέργητη είναι αυτή που τον βασανίζει τις τελευταίες μέρες, επειδή και ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός σε εμάς. Μας πήγε πίσω. Τώρα κάνει λιακάδες. Όμως θα βγούμε στα πρωτόρια. Θα πάμε να βρούμε τους συνάδελφους αγρότες που γυρίζουν στα χωράφια. Την Κυριακή στις 9 το πρωί, ναι. Στις 9 το πρωί θα σταθούμε εκεί με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς. Θα δείξουμε ότι δεν μασάμε, ότι δεν είμαστε στη λογική. Μισό λεπτό. Αυτό μπορεί να έχει δύο μεταφράσεις. Είτε ότι θα παραμείνετε επαόριστον εκεί, είτε ότι θα προχωράτε και σε συμβολικούς ενδεχόμενα αποκλεισμούς, δηλαδή κυκλοφορία των αυτοκινήτων, για να το ξέρουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται προς τα εκεί, κύριε Καρκαβάτσο. Τι από τα δύο εννοείται? Εκείνο που έχουμε δείξει και η πείρα μας έχει πει ότι καλιά έχουμε να τα έχουμε καλά με τις συνολικές ομάδες. Ωραία, μια χαρά λοιπόν. Έτσι. Άρα λοιπόν, παραμείνετε στα να βρεθούμε μπλόκα. Εκεί και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι παραβρισκόμαστε και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις και κλιμακώνουμε την πάλη μας, γιατί αυτό που λέει η αδιαλαξία της κυβέρνησης ακόμα δεν έχει απαντήσει να δεχτεί την πανελλαδική εξέλιξη της διεκδίκησής μας για τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα. Αυτά που βάζουμε δηλαδή για το κόστος παραγωγής, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, για τον ΕΛΓΑ, για την επιδότηση στις δολοτροφές και μια σειρά άλλα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δεχτεί το κλιμάκιο διευρυμένο με υπουργούς και όλους αυτούς που έχουν την ευθύνη να μας απαντήσει σε αυτές τις λογικές. Γι' αυτό κλιμακώνουμε την πάλη μας, γι' αυτό βρισκόμαστε στον κόμμα στα πρωτόρια και γι' αυτό θα εκτιμήσουμε και στην πορεία πώς θα γίνει. Ζητήσατε δηλαδή ήδη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Έτσι εξελίσσεται, βεβαίως. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Πρόγραμμων αποφάσισε εδώ και 3-4 μέρες. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με τους υπουργούς, τους ανάλογους, και ζητάμε και τον Πρωθυπουργό στην συνάντηση και δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση. Σε αυτό τουλάχιστον είναι καθαρό ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε, πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να κλιμακώσουμε την πάλη μας, γιατί μόνο αυτός ο τρόπος έχουμε, αυτό το μονόδρομο έχουμε, δεν έχουμε άλλη λογική. Μάλιστα. Και ξέρετε, είναι καθαρό ότι με αγροτικούς συλλόγους, ενωτικούς, που να απαντούν στο ζήτημα της επιβίωσής μας, είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θέλω. Καλημέρα σας, κύριε Καρκαβάτσο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουλιάρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.